Δίπλη ήταν η συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλα το βράδυ της Δευτέρας. Η πρώτη αφορούσε την έγκριση της έκθεσης ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης για το 2017 και η δεύτερη ήταν τακτική συνεδρίαση. Στην πρώτη συνεδρίαση, οι παρατάξεις αντιπολίτευσης ψήφισαν αρνητικά, ενώ μερικοί εξ αυτών αφισβήτησαν τη μεταφορά των ταμιακών διαθέσιμων για το 2018, κάνοντας μάλιστα λόγο για πλεονάσματα. Δεν παρουσιάζει την υλοποίηση του προϋπολογισμού. Έτσι κι αλλιώς ο προϋπολογισμός ανατρέπεται συνεχώς από την ίδια τη διοίκηση που τον ψήφισε. Ούτε μπορεί να μας δείξει αν οι πολιτικές και οι δράσεις που προσπάθησε να εφαρμόσει η διοίκηση ήταν αποτελεσματικές ή αν αντίθετα ήταν λύθη και πλήνθη ατάκτως ερημένη. Όπως ήταν κατά την άποψή μας. Φέτος και πάντα. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν τεχνικά εμείς δεν θα είχαμε καμία αντίθεση να ψηφίσουμε όπως και κάναμε και πέρυσι τον ισολογισμό ως μια απλή λογιστική αποτύπωση της οικονομικής κατάστασης και της λειτουργίας του Δήμου για το έτος 2017. Όμως, όπως φάνηκε και από τις ερωτήσεις που τέθηκαν εδώ πέρα, τα πράγματα δεν είναι έτσι απλά, αγαπητοί συνάδελφοι. Και από την άλλη όμως βλέπουμε ότι στις υποχρεώσεις που έχει να δίνει ο Δήμος, ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, κυρίως μάλλον προμηθευτές, από τα 2 εκατομμύρια που είχε υποχρεώσει ο Δήμος να πληρώνει, μειώθηκαν για το 2017 στο 1,5 εκατομμύριο. Πληρώθηκαν περίπου 500.000 ευρώ. Δηλαδή, τι βλέπουμε, από τη μία πληρώνει ο Δήμος, αλλά από την άλλη δεν εισπράττει ο Δήμος. Κάνετε πολιτική εκλογών, κύριε Δήμαρχε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του συλλογισμού. Είμαι αρνητικός. Ευχαριστώ. Όταν δεν μπορούμε να συνολογιστούμε με απλά πράγματα, ή έχει ο Δήμος λεφτά ή δεν έχει. Ή έχει λεφτά για όλες τις κοινότητες και για όλα τα χωριά και για όλες τις κοινωνίες ή δεν έχει. Και βέβαια για μια ακόμη φορά να τονίσουμε ότι επειδή διαπιστώσαμε ότι και για το 2017 δεν ήταν στις προτεραιότητές σας. Ούτε η προστασία της κοινωνικής συνοχής του Δήμου μας, αλλά ούτε και η προστασία και αναβάθμιση και αναβάθμιση ταυτόχρονα της ποιότητας ζωής των κατοίκων μας. Και επειδή για κυρίως αυτούς τους δύο λόγους ήμασταν αρνητικοί και στον προϋπολογισμό και στον απολογισμό, είμαστε αρνητικοί και στον ισολογισμό του 2017. Η Λαϊκή Συσπήρωση λοιπόν προτείνει κάτι το οποίο είναι εφικτό. Αν αλλάξει ο σχετισμός δυνάμεων και με την ευκαιρία και αυτών των εκλογών. Προτείνει λοιπόν την πλήρη κρατική χρηματοδότηση για την κάλυψη όλων των αναγκών που έχει ο Δήμος. Αφού άκουσε τα επιχειρήματα και τις αιτιάσεις των Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας Γιώργος Γραμμένος δήλωσε τα εξής. Και οι άνθρωποι τώρα γελάνε με αυτά που ακούνε εδώ πέρα μέσα, έτσι. Δηλαδή από ευγένεια δεν ξεκαρδίζονται από τα γέλια. Και επειδή και εγώ δεν είμαι λογιστής, αλλά πέντε δράμια και πέντε αυτά που μπορώ να καταλάβω, δεν έχετε καταλάβει ότι δεν μιλάμε για πλεονάσματα, αλλά μιλάμε για ταμιακά διαθέσιμα. Η συζήτηση έκλεισε με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Ηλία Καλανταρίδη να υπογραμμίζει ότι η υπηρεσία χωρίς κατευθύνσεις γνωρίζει πώς να συντάσσει την έκθεση ισολογισμού και αυτό κάνει, κατά συνέπεια δεν είναι μαγειρεμένος για να εμφανίσει πλεονάσματα. Το 16 λέει είχα την κερδοφορία, το 17 ζημία. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν λοιπόν εδώ θέλαμε να μαγειρέψουμε τον ισολογισμό, εγώ θα σας πω το εξής απλό. Το 2016. Μεταφέρθηκαν ανεξόφιλα τιμολόγια της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ στο επόμενο και το 2017 1,5 εκατομμύριο. Άρα αν λοιπόν θέλαμε να μαγειρέψουμε τον ισολογισμό, πολύ απλά δεν θα πληρώναμε 500.000 ευρώ τιμολόγιο και θα γινόταν αυτομάτως κερδοφόρα η χρήση. Τόσο απλά είναι τα πράγματα, συνάδελφοι. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της τακτικής συνεδρίασης και με την παρουσία του Προέδρου του Νομαρχιακού Συλλόγου Καβάλας των Ατόμων με Αναπηρίας Μαράγδου Κρεμμύδα, κατατέθηκε ψήφισμα της διακήρυξης του αναπηρικού κινήματος προς το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, ενώ ανέφερε σχετικά πως θα πρέπει οι Δήμοι να δημιουργήσουν ΚΔΑΠΜΕΑ, ενώ θα πρέπει να βρεθεί και η δυνατότητα να ιδρυθεί ένα γραφείο με εκπρόσωπο του Συλλόγου που να προωθεί τα αιτήματα του αναπηρικού κλάδου. Η διακήρυξη ψηφίστηκε ομόφωνα από όλες τις παρατάξεις, ενώ το ίδιο συνέβη και στο δεύτερο ψήφισμα, το οποίο ήρθε προς ψήφιση από το Δημοτικό Σύμβουλο Θόδωρο Τζατζάρη, αναφορικά με τη στήριξη για τις χείρες κάτω των 55 ετών στην Καβάλα. Σύσσωμα το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας ανέφερε πως είναι ανούσια η συγκεκριμένη διάκριση, η οποία έχει έρθει από τον νόμο Κατρούγκαλου. Επίσης, έκτακτο θέμα ήρθε και το βοήθημα για τη θέρμανση των απόρων δημοτών της Καβάλας. Όπως δήλωσε μάλιστα ο Δήμαρχος Οικονομικών Ηλίας Καλανταρίδης, θα καταβληθεί ως οικονομική ενίσχυση 200 ευρώ για πετρέλαιο και 100 ευρώ για ξύλα, συνολικού ποσού 10.000 ευρώ για άπορους δημότες της Καβάλας.